Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς. Για πείτε μου τώρα, εσείς με την επιστημονική επάρκεια, γίνεται ικανοποιητική συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα της οικονομίας που αντιμετωπίζει ο πολίτης? Νομίζω πως δεν γίνεται. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν γίνεται. Ή εν πάση περιπτώσει γίνονται σκόρπιες και μερικές αναφορές εκείθεν και εντεύθεν σε στυλ μονολόγων, δεν υπάρχει κανένας αντίλογος, δεν υπάρχει καμία συζήτηση μεταξύ των αντιπάλων κομμάτων με επιχειρήματα και με στοιχεία. Μετά παρατηρούμε κάτι το οποίο είναι τραγικό, ότι ο καθένας ο οποίος ομιλεί περί της οικονομίας και για τα οικονομικά μεγέθη μπορεί να πει ό,τι νούμερα θέλει, ό,τι θέλει. Σωστό, πολύ σωστή. Δεν υπάρχει κάποιος να του πει ότι αυτό δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά και ακόμα και αν υπάρχει κάποιος, θα παρατηρήσετε ότι θα του πει ο πρώτος ότι κάνετε λάθος, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Επομένως, είναι μια συζήτηση μεταξύ κοφών, ψευτών και διαστρεβλωτών όσον αφορά στα θέματα τα οικονομικά. Κύριε Μελά, ορισμένα πράγματα λέγονται, αλλά είναι πολύ μικρά και δεν ενδιαφέρουν κανένα αυτή τη στιγμή. Κύριε Μελά, αυτό δεν είναι και ένα έλλειμμα του πώς γίνεται ο προεκλογικός αγώνας? Και στέκομαι λίγο σε αυτό, γιατί αυτό με τα νούμερα που είπατε είναι το πιο χαρακτηριστικό. Άλλα θα πείτε εσείς, άλλα θα πω εγώ. Αν σας πω δεν τα λες καλά, θα μου πείτε εσείς, εσύ δεν τα λες καλά. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει όμως ένας ενδιάμεσος δημοσιογράφος, να το πω έτσι, ή κάποιος άλλος, ο οποίος να λέει κύριε τα στοιχεία είναι αυτά. Ναι, αυτό θα ήταν, θα απαιτούσε δημοσιογράφους καταρτισμένους και σε θέση να γνωρίζουν τα θέματα και να θέλουν να έχουν τη βούληση και την ελευθερία να πούνε την αλήθεια. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, θα έπρεπε να υπάρχει, πώς να σας το πω, και μία αρχή, την οποία στατιστική αρχή, κάτι εν πάση περιπτώσει, στην οποία θα κάνουμε αναφορά όλοι. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Λέει παραδείγματος χάρη, γίνονται επενδύσεις, μπλα μπλου, εκείνο έρχεται, εκείνη έρχεται, η άλλη, επενδύσεις εκείνο κτλ. Ωραία, έρχονται οι επενδύσεις παραδείγματος χάρη. Το θέμα είναι στο τέλος, ξυρίζουν τον γαμπρό, λέτε και εσείς εκεί στην Κρήτη. Δηλαδή, ποια είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών, πώς μετριέται στατιστικά, είναι έτσι ή είναι αλλιώς? Αυτά τα πράγματα εκλείπουν, ειδικά σε ένα προεκλογικό αγώνα, το οποίος έχει πάρει, πώς να το πούμε, το χαρακτήρα περισσότερο, πώς TikTok. Να το πούμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο, κάτι πιο πέρα από την επικοινωνία, το χειρότερο από την επικοινωνία. Δεν ξέρω, πες το εσείς. TikTok είναι, TikTok είναι ο αγώνας, είναι ο προεκλογικός, είναι TikTok. Κοιτάξτε, επιτομή αυτού που περιγράφεται είναι το Σάββατο. Μία από τις εκπομπές μεγαλύτερου εύρους αναγνωστικού τηλεθεατών κοινού έχει δύο κάρτες και συγκρίνει από τη μία την πρόταση εξωματικής αντιπολίτευσης για αύξηση του κατώτατου μισθού 8,80 θυμάμαι, και από την άλλη τη δυνητική αύξηση μέσου σταθμού στο τέλος τετραετίας 1500 ευρώ της κυβέρνησης. Πείτε μου τώρα, ο κύριος Αθιάς το έκανε, πείτε μου τώρα, υπάρχει βάση συζήτησης? Καθόλου, καμία. Μάλιστα. Δεν λέω ότι καμία. Ο ένας τα είπε καλά και ο άλλος άσχημα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε επί των προθέσεων. Από τη στιγμή που δεν συζητάμε για τα πεπραγμένα. Αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν μια στατιστική βάση, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Τα πεπραγμένα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διότι δεν κάνουμε αναφορά ακριβώς στις πηγές που υπάρχουν. Και μετά να μπουν οι ερμηνείες για αυτά τα στοιχεία. Πώς να συζητήσουμε τώρα για αυτά τα οποία λένε τα κόμματα προεκλογικά? 1500, ωραία, μπορεί να φτάσει και 2000, σου πει ο άλλος. Λοιπόν, και τι έγινε, συζήτηση είναι αυτή τώρα? Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έρθει μπροστά στα μικρά αλλά και στα μεγάλα? Το χρέος θα έπρεπε να είναι θέμα δημόσιο και ιδιωτικό, για να ξέρει και ο πολίτης όταν του λέει το κάθε κόμμα αυτό που του λέει με το οικονομικό του πρόγραμμα, ό,τι και να του λέει, ότι τα περιθώρια και τα πλαίσια είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν επικαλούμε τυχαία το χρέος, διότι στη δημοσιονομική προσαρμογή που ξαναφέρνει μπροστά η Κομισιόν μετά το παράθυρο, το ελαστικό της πανδημίας δήθεν τάχα μου, όλα αυτά έρχονται μπροστά. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι το χρέος, το δημόσιο και το ιδιωτικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα
στην ελληνική οικονομία. Όμως ας σκεφτούμε λιγάκι μαζί ως εξής. Γιατί ασκούμε οικονομική πολιτική? Ασκούμε οικονομική πολιτική όχι μόνο για να βελτιώσουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη, παραδείγματος χάρη το χρέος το ιδιωτικό ή το χρέος το δημόσιο, αλλά για να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, το πρώτο το οποίο πρέπει να αναλογιστεί κανένας και να κοιτάξει είναι η αγοραστική δύναμη, η μισθή, γιατί εκεί καταλήγει. Το πρώτο, το πρώτο, το οποίο είναι εύκολα μετρήσιμο. Βελτιώθηκαν? Ονομαστικά θα σας πει κάποιος αυξήθηκαν, δεν είναι έτσι? Ονομαστικά αυξήθηκαν, αλλά η αγοραστική δύναμη, δηλαδή τι μπορεί να αγοράσει κανένας, μειώθηκαν. Και μειώθηκαν πάρα πολύ, και δεν το λέω τώρα μετά τα στοιχεία του ΩΣΑ, το λέω πάρα πολύ καιρό, μελετώντας απλά το διαθέσιμο εισόδημα, το πραγματικό και το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο μας έδινε ΕΛΣΤΑΤ κάθε τρίμηνο το 2022. Δεύτερον, βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες τις οποίες έχει ανάγκη και προσφεύγει ο πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, οι υπηρεσίες υγείας, παραδείγματος χάρη. Να σας πω ένα στοιχείο. Τώρα είναι προεκλογική περίοδο και δεν θέλω να εμπλακώ, αλλά θα το κάνω έτσι εμέσως. Λέει η κυβέρνηση, αυξήσαμε, προσλάβαμε 15.000 όχι γιατρούς, προσωπικό για την υγεία, εν πάση περιπτώσει. Επικουρικό, με συμβάσεις, συμβασιούχους. Αυτό που λέει. Ναι. Όμως δεν μας λέει πόσοι φύγανε. Δεν μας λέει ότι φύγανε πάνω από 30-35.000 και επομένως μειώθηκε το προσωπικό στην υγεία. Άρα λειτουργούμε με μερικές αλήθειες, αυτές που συμφέρουν. Δεύτερο στοιχείο. Αυξήθηκαν υπέρμετρα οι εξαγωγές μας κτλ. Δεν μας λένε συγχρόνως ότι αυξήθηκαν πιο πολύ οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να χειροτερεύσει το εμπορικό ισοζύγιό μας, το ισοζύγιο αγαθών, και να βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο ελλείμματος με το 2008. Και μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Άρα στην ουσία αυτό το οποίο μετράει και στο οποίο πρέπει να στραφεί η συζήτηση, ναι, είναι τα αποτελέσματα πάνω στην ευημερία του απλού Έλληνα πολίτη. Τρίτον πράγμα. Πανηγυρίζουμε ότι το 2023 θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2%. Όμως το 2022 είχαμε 6% αύξηση, αυτή που είχαμε. Άρα τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να πανηγυρίζουμε επειδή θα μειωθεί κατά 4 μονάδες το ΑΕΠ? Γιατί θα μειωθεί κατά 4 μονάδες το ΑΕΠ? Ποιος φταίει? Τι είναι αυτό που φταίει? Τέταρτον, έχουμε παραδείγματος χάρη αυτό που λέει ο πληθωρισμός, το αναφέρατε, θα πάει 4,5% περίπου το 2023. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εξηγείται στον κόσμο ότι και με 4,5% οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,5%. Δεν θα μειώθει. Μειώνεται ο ρυθμός, επειδή ο πληθωρισμός είναι ρυθμός, μειώνεται ο ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αύξηση. Σαφές. Σημαίνει ότι έχει αύξηση. Καλά, κύριε Μελά, χρειάζεται να το πίνουν στον κόσμο. Νομίζετε δεν πάει στα μαγαζιά, δεν βλέπει τι γίνεται? Σαφές δεν τα βλέπει ο κόσμος. Ναι. Αλλά λέω τώρα για τη συζήτηση, επειδή σωστά, για τη συζήτηση σωστά, η οποία διεξάγεται προεκλογικά. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα, σε υπέρμετρο βαθμό, όχι ότι δεν γίνεται και στις άλλες χώρες, δεν τα αγγίζουμε. Προτιμούμε τους μονολόγους. Θα μου πείτε, ένα debate, μια συζήτηση μεταξύ των αρχηγών θα λύσει, θα τα χειροτερεύσει τα πράγματα. Έτσι, διότι ο καθένας, όπως γίνεται, δεν υπάρχει συζήτηση, ο καθένας λέει τα δικά του και πάει λέγοντας. Δεν θα έχει δικαίωμα να επανέλθει ο δημοσιογράφος, και εν πάση περιπτώσει και οι δημοσιογράφοι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι παίζουν κάποιο σπουδαίο ρόλο και όχι ένα ρόλο ταγμένο από κάποιον άλλον. Να σας πω κάτι, κύριε Μελά. Βγήκε χθες, πάνω από προχθές μάλλον, πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι το πολυεργαλείο δια πάσαν όσων το τελευταίο διάστημα, δόθηκαν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. 14 επιχειρηματίες, προσέξτε, που ούτως ή άλλως θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τραπεζική δανειοδότηση αν το επιθυμούσαν, και εμφανίζουν και πολύ ψηλά κέρδη και επομένως δεν έχουν την ανάγκη των λεγόμενων φτηνών ευρωπαϊκών δανείων, για το οποίο εγγύα το ελληνικό δημόσιο. Ήταν μόνο αυτοί οι 14 είχαν πρόσβαση στα 600. Δεν συζητώ για τους μικρομεσαίους, δεν συζητώ για δάνεια που δεν παίρνει ούτε το πολύπαθο Αρκαλοχώρι εδώ με τους σεισμόπληκτους. Γίνεται το έλα να δεις. Αυτό δεν πρέπει να εξηγηθεί. Καλό είναι να λες
ότι έχω τόση απορρόφηση, απορροφητικότητα, συγγνώμη. Πρέπει να εξηγηθεί, αλλά δεν εξηγείται. Ή αν θέλετε, εάν στριμώξεις κάποιον που ασκεί αυτή την οικονομική πολιτική και του πεις γιατί το κάνεις αυτό, θα σου απαντήσω ως εξής, διότι εγώ πιστεύω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πάρουν τα χρήματα, θα κάνουν ανάπτυξη, θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα διαχύσουν την ανάπτυξη στα κάτω. Θάτσερ, Τίνα. Δηλαδή αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο, όπως έχετε καταλάβει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να βοηθηθούν, αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, και η διάχυση των επενδύσεων πρέπει να γίνει προς τον κορμό, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι γνωστό, τη σπάση. Τώρα, γιατί δεν το κάνουν, δεν το κάνουν διότι έχουν στο μυαλό τους ένα ιδεολόγημα ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαναγκάσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συγχωνευτούν, να προσαρμοστούν, αν θέλετε, να πάνε να κολλήσουν στις μεγάλες, και από εκεί και πέρα να πάρουν και αυτοί ένα κομματάκι ψωμί ή ένα ψίχουλο που θα τους δώσουν μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα το Ταμείο Ανάκαμψης και Προσαρμοστικότητας και Ανθεκτικότητας στην ουσία λειτουργεί για 100-200 μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Όπως έχει γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως γίνεται η κατανομή των πόρων, μάλλον έτσι γίνεται. Μάλιστα. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Μια ερώτηση στον εκλεκτό κύριο Μελά. Μπορεί να μας πει πού, κατά τη γνώμη του, βρίσκεται η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα? Να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του σχεδίου ανάκαμψης, πολλοί οικονομολόγοι έσπευσαν να μας πούν για την χαμηλτόνια στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει την νομισματική πολιτική της, καθώς είναι γνωστό ότι είναι μια ιδιότυπη μερική νομισματική πολιτική. Τελικά, μπορεί να γίνει μια άριστη νομισματική περιοχή το ευρώ, χωρίς αλληλεγγύη μεταξύ των οικονομιών? Ποιος είναι ο στόχος του ευρώ σήμερα? Διότι στην Ελλάδα σαν θηλιά το βλέπουμε, λέει. Έχει απόλυτα δίκιο. Μία άριστη νομισματική πολιτική δεν μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που επιχειρείται να γίνει, χωρίς δηλαδή μία κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική η οποία θα καλύπτει τα κενά που αφήνει η νομισματική πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Όταν ένα επιτόκιο είναι της τάξης, ας πούμε, σήμερα 3% της Κεντρικής Τράπεζας, οι πληθωρισμοί που υπάρχουν στις διάφορες χώρες είναι διαφορετικοί. Έτσι. Αν κοιτάξετε, θα δείτε η Ελλάδα έχει 6, ξέρω εγώ, η Ιταλία έχει 5, η Λιθουανία έχει 12 και πάει λέγοντας. Επομένως, οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής είναι ασύμμετρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε από το 2021 όταν μπήκαμε στο 2001 που μπήκαμε στο, στο ευρώ. Επομένως, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ασυμμετρίες που δημιουργεί η νομισματική πολιτική, μόνο μια δημοσιονομική πολιτική η οποία θα καλύπτει αυτά τα κενά θα μπορούσε να σπρώξει τη ζώνη του ευρώ προς μια περιοχή νομισματική χωρίς κραδασμούς. Αυτό όμως δεν γίνεται, διότι η δημοσιονομική πολιτική, όπως ξέρετε, είναι πολύ συγκεκριμένη, υπάρχουν πολύ ένας κορσές πολύ συγκεκριμένος, το 3% το γενικό έλλειμμα. Άρα πώς τάζουν, κύριε Μελά, πώς τάζουν λοιπόν λαγούς με πέτρα χίλια? Δεν πρέπει να πούν στον κόσμο ότι επανερχόμαστε, μπορεί να μην είναι με την ίδια σκληρότητα, αλλά σε ένα περιοριστικό δημοσιονομικά κορσέ? Επί της ουσίας... Επανερχόμεθα, ναι, κύριε Σαχίνη, σίγουρα, ειδικά και η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Ειδικά όμως η Ελλάδα επανέρχεται, διότι αφενός μεν, εκτός από τις αυξήσεις των επιτοκίων, οι οποίες αναμένονται ακόμα περίπου 25 ή 50 μονάδες βάσης, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό μόνο ότι η αύξηση των επιτοκίων, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι 50 μονάδες βάσης, είναι και η απορρόφηση των πόρων που είχαν δοθεί με την επεκτατική νομισματική πολιτική όλη αυτή την περίοδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι οι τράπεζες που είχαν πάρει αυτούς τους πόρους θα εξαναγκάζονται μέχρι το 2024 να επαναδιοχετεύσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτούς τους πόρους, με αποτέλεσμα η ρευστότητα να γίνει ακόμα μικρότερη. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοληπτικά κριτήρια θα γίνουν πιο δύσκολα, και αυτό σημαίνει περαιτέρω ότι όποιος θέλει να πάρει δάνειο θα βρει μεγαλύτερες
και δυσκολίες για να αποκτήσει δάνειο. Άρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία επανέρχεται. Ήδη η Ελλάδα θα πρέπει, προκειμένου να εξυπηρετήσει την διαχειρισιμότητα του χρέους, μάλλον τη βιωσιμότητα εντός εισαγωγικών του χρέους, να έχει τα συγκεκριμένα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023, 2024, 2025, 2026 και ούτω καθεξής. Μέχρι το 30, το οποίο υπό μία έννοια υπάρχει ένα ρυθμισμένο χρέος. Όταν φτάσουμε το 30, κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει αν φτάσουμε μέχρι το 30. Άρα βλέπουμε ότι επανέρχεται και για λόγους οικονομικούς και για λόγους, αν θέλετε, και γεωπολιτικούς, οι οποίοι δυσκόλεψαν αυτή την κατάσταση, επανερχόμαστε σε μια συνεχή δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία ακολουθούνται και από την νομισματική προσαρμογή. Λέει εδώ άλλος φίλος ο Βασίλης, η πράσινη μετάβαση, κύριε Μελά, που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, θα στοιχήσει στην Ελλάδα κοντά 1 ΑΕΠ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,83, δηλαδή 260 δις το χρόνο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά με σύμφωνα σταθερότητας? Είναι θέμα, όντως είναι θέμα. Πού μετακυλείται τελικά τώρα, το κόστος? Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εάν πράγματι τα χρήματα τα οποία θα πάνε στην πράσινη ανάπτυξη, πέρα από τα χρήματα τα οποία δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν και τα χρήματα τα οποία παίρνουμε ως δάνεια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και αυτά, έστω και με χαμηλό επιτόκιο, πρέπει να δούμε αν αυτά θα χρησιμοποιηθούν με έναν τέτοιο τρόπο που μπορούν να αποδώσουν χρήματα, πόρους, ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δανειά μας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω και όλο το εγχείρημα της πράσινης ανάπτυξης, επειδή δεν έχει σχεδιαστεί με το σωστό τρόπο και επειδή είναι γεμάτο από ιδεολογισμούς, το επαναλαμβάνω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα δυσκολεύσει πάρα πολύ τις χώρες οι οποίες θα πέσουν με τα μούτρα προς αυτή την πλευρά. Κύριε Μελά, λέει ο φίλος ο Γιάννης, οι εκτιμήσεις αμερικανικών επενδυτικών οίκων, αν επιβεβαιωθούν και το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ύφεση. Τι θα σηματοδοτήσει αυτό για την παγκόσμια οικονομία από τη μια πλευρά, αλλά και για τη δυνατότητα χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία από την άλλη? Δεν είναι θέματα αυτά? Σαφέστατα θέματα. Σας άκουσα προηγουμένως που λέγατε για το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως έχω την αίσθηση ότι τον Ιούνιο θα πάρουν απόφαση το κόμμα. Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βεβαίως, όταν μια οικονομία, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, μπαίνει σε ύφεση, έστω και για ένα τρίμηνο, δεν ξέρουμε αν θα μπει τελικά, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα μπει, αυτό σημαίνει ότι θα παρασύρει και μια σειρά άλλες οικονομίες, όπως και την Ευρώπη. Επομένως, είναι μια δύσκολη κατάσταση μαζί με όλα αυτά. Τα υψηλά χρέη, προσέξτε, δεν είναι μόνο τα δημόσια χρέη. Εκείνο που τρομάζει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι και τα εταιρικά χρέη. Είναι οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, και είναι και η φούσκα των ακινήτων και των εταιρικών ακινήτων κυρίως, τα οποία ειδικά στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν είναι βίωνα τα πράγματα για το 2023. Και δεδομένου ότι στην παγκόσμια οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι βίωνα, μην αρχίζουμε και εμείς στην Ελλάδα να λέμε ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη και δεν έχουμε πρόβλημα και όλα πάνε καλά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο καλά πάνε, 125 δις χρωστά είναι οι τράπεζες μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής απλό. Έχουμε βγει 16-17 χρόνια τώρα από σκληρές δημοσιονομικές προσαρμογές, μνημόνια. Οι ξένοι μας έλεγαν, θυμάμαι, στο πρώτο μνημόνιο που εμείς φωνάζαμε όλοι εδώ ως χώρα, καλά, όχι όλα τα κόμμα, ο κόσμος φώναζε, μας έλεγαν, παιδιά, κοιτάξτε, είναι δύσκολο, είναι πόδινο, καλό κουράγιο κτλ. Αλλά αν το ακολουθήσετε το σχέδιο, θα κάνετε σοβαρές αναδιαρθρώσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και στο παραγωγικό σας μοντέλο. Περάσαμε και φτάσαμε στο 23. Ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι εγώ με τα φτωχά οικονομικά μου, κύριε Μελά? Η αναδιάρθρωση είναι φούσκα επένδυσης στα ακίνητα, golden card, και αυτοί λέγονται golden visas, λέγονται επενδυτές, καζίνο για παράδειγμα εδώ στην Κρήτη, ωραίες επενδύσεις παραγωγικές. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν έχουμε καμία αναδιάρθρωση του παραγωγικού υποδείγματος σε καμία περίπτωση. Μπορώ να σας πω χιλιάδες νούμερα, και αν θέλετε μια άλλη φορά να σας πω χιλιάδες νούμερα από το θέμα των εξαγών, τι εξάγουμε, πού πάνε οι παραγωγικές επενδύσεις, ποιες είναι οι παραγωγικές επενδύσεις,
ποιες εταιρείες ενσωματώνουν τεχνολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα πούμε. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει καμία αναδιάρθρωση του παραγωγικού υποδείγματος. Δεν υπάρχει σκέψη να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Να σας πω ένα στοιχείο που διάβαζα σήμερα. Διάβαζα αυτό στο Οικονομικό Φόρουμ, μίλησε κάποιος από τη φαρμακοβιομηχανία και είπε ότι η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα είναι τεράστια δύναμη, έχει επενδύσει το 19-22 ένα δισεκατομμύριο και προχωράμε. Συγγνώμη, τότε γιατί λείπουν τα φάρμακα στην Ελλάδα? Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Σας το πω ως παράδειγμα. Βεβαίως. Ωραίες οι επενδύσεις, ακόμα και στη φαρμακοβιομηχανία. Εγώ δεν μιλάω τώρα για τον τουρισμό και το real estate και όλα αυτά τα πράγματα. Στη φαρμακοβιομηχανία, όμως τα φάρμακα, ο Έλληνας πολίτης δεν βρίσκει φάρμακα. Άρα κύριε Μελά, αυτό δεν θα. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα των επενδύσεων, θέλω να πω. Είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, η οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτές τις επενδύσεις με έναν τρόπο που να υπάρχουν φάρμακα. Έχετε δίκιο. Ακούστε κύριε Μελά, και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Δεν σας ταλαιπωρήσω, αλλά θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Γιατί μπορεί να μας εκπλήξουν, δεν το πιστεύω, τα κόμματα, αλλά αυτή δεν θα έπρεπε να είναι η κυρίαρχη συζήτηση. Τι παραγωγικό μοντέλο διαφορετικό προτείνει ο κάθε πολιτικός χώρος στον έρμο αυτό λαό για τη χώρα, και να αφήσουν τα σκονάκια, τους βλέπω όλους, έχουν είτε τάμπλετ είτε κινητά, ναι. είτε non-paper, τόσα, μάλιστα, τόσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα για την πράσινη ανάπτυξη, τόσα από το Ταμείο, τόσα για το Ταμείο, τόσα, δηλαδή όλα άμα τα ακούσεις, είναι τρεις, λες Παναγία μου, θα ζήσουμε ελτοράντο κατάσταση. Και όταν ρωτήσεις μα τι παράγει και ποιο είναι το μοντέλο αυτής της χώρας. Ακριβώς αυτό που είπατε. Το ερώτημα είναι πού πάμε. Υπάρχει κανένα κόμμα που πραγματικά να μας πει τι θέλει να κάνει αυτή τη χώρα? Πραγματικά να μας πει αυτή τη χώρα θέλω να την κάνω όπως το Βέλγιο παράδειγμα. Όπως τη Γαλλία. Όπως ξέρω εγώ κάτι. Δεν υπάρχει κανένας. Και αυτό παρασύρει και τον κόσμο. Έτσι και ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση απορίας. Δηλαδή ο κόσμος είχε χαζέψει, πώς να σου το πω, είχε χαζέψει ο κόσμος, διότι ακούει δεξιά και αριστερά διάφορα νούμερα, στοιχεία κτλ. Αλλά κανένας δεν του λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε αύριο να πάμε τη βιομηχανία ως προς εδώ, ΑΕΠ στο 15%. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε δημόσια υγεία. Εμείς θέλουμε να έχουμε επενδύσεις παραγωγικές εκεί. Κανένας δεν λέει το όραμα, ένα όραμα, ας είναι όραμα για μια κοινωνία, πώς θα είναι αυτή η κοινωνία την οποία θέλουμε. Όλοι τσαλαβουτάνε μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει καθοριστεί από τα μνημόνια και δεν μπορούμε να φύγουμε καθόλου από αυτά. Κώστας Μελάς, θα τα ξαναπώ μαζί την άλλη εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξανατοποθετήσουμε τα πράγματα, θα τα βαθμολογήσουμε, θα το πω ευθέως, τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες για την ώρα, εντάξει, καλά είναι και τα επιδόματα στην ανέχεια του κόσμου, θα πει κάποιος. Με συγχωρείτε, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν είναι καλά τα επιδόματα. Στην ώρα των εκλογών που καλείς τον άλλο να σε ψηφίσει, πρέπει να του πεις ένα σχέδιο, με το οποίο μπορεί να μην συμφωνείς όταν το ακούς. Είναι ένα σχέδιο. Εδώ δεν υπάρχει σχέδιο. Ακριβώς αυτό είπαμε, ότι υπάρχει ένα, δεν υπάρχει σχέδιο, δηλαδή ο κόσμος να καταλάβει τους βασικούς άξονες προς τα που θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι η επενδυτική βαθμή δεν είναι εθνικός στόχος. Θα τρελαθούμε πια. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί κύριε Μελά μου, όπως σωστά μου γράφουν εδώ πέρα, έχουν μπει σε ένα φούρνο να δούνε πόσο κάνει το ένα κιλό ψωμί και αν είναι ένα κιλό. Έχουν δει αν τα καπάκια από το X σκεύασμα κατασκευάζονται στη χώρα χαρτιά υγείας, να σας πω απλά. Μα μιλάτε γι' αυτό εδώ εσείς είστε στην Κρήτη. Νομίζω ότι όλος το ξενοδοχειακό, τα ξενοδοχεία μας επί της ουσίας έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό στους ξένους. Δυστυχώς. Μιλάτε τώρα για την παραγωγή. Τι κάνω λάθος? Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν επομένως όλη η υπεραξία που παράγει ο τουρισμός στην Ελλάδα, εκτός από τους πενικρούς μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι, κάντε και τους φόρους που μπορεί να πληρώνει, όλα τα άλλα πάνε έξω. Ναι ή όχι? Βεβαίως. Για να μην σας πω και στον πρωτογενή τομέα, παραδοσιακές λειτουργίες, καλλιέργειες που θα έπρεπε να στηριχτούν και να υποστηριχτούν και να γίνουν πιο ποιητικές, ξεπατώστε τις, βάλτε φινικέλαιο, φινικά που παράγει φινικέλαιο από το, ξέρω εγώ, από την Τζαμάικα. Μυρωδάτο κιόλας, να το πω έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνομαστε τώρα που έχετε δίκιο. Αυτή είναι τελικώς η κατάσταση. Και αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας λέω ακόμα και σε έναν τομέα όπως ο τουριστικός. Ακόμα και στο Airbnb.
όλοι αυτοί οι ξένοι που έχουν αγοράσει, τι έκαναν, δώσαν λοιπόν 30-40 χιλιάδες σε αυτό το δόλιο που δεν είχε να φάει, και από εκεί και πέρα θα καρποθούν για όλη τη διάρκεια που θα υπάρχει τουρισμός τα κέρδη. Αυτό τι θα κάνει μετά όταν τελειώσει τα 30 χιλιάρικα? Έχετε δίκιο. Πού να το βρείτε? Σκεφτείτε το, δηλαδή αυτό που λέμε άμεσες ξένες επενδύσεις και συνέχεια. Άμεσες ξένες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν πλούτο στη χώρα με την έννοια να αυξάνουν την παραγωγή, να ενσωματώνουν τεχνολογία στην παραγωγή, την προστιθέμενη αξία, ελληνική προστιθέμενη. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Μελά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.